εκδίκηση. Κυρίες και κύριοι, η Σμαράγδα Καρύδη. Καλώς την έχει. Καλώς την έχει. Καλώς την έχει. Καλώς την έχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι συχαίνεστε τα κομμωτήρια. Είναι δυνατόν ότι συχαίνεστε τα κομμωτήρια. Δεν είναι μόνο. Πάλι κι άλλες του βαριού. Δεν με ενοχλούν τα κομμωτήρια που υπάρχουν. Δεν τα συχαίνομαι. Απλώς να τελειώνω σε ένα τέταρτο εγώ το θέμα του μαλλιού. Και επειδή ποτέ δεν τελειώνει σε ένα τέταρτο. Ποτέ δεν τελειώνει. Ας πούμε, πάω στο κομμωτήριο όταν πια είμαι στο μη περαιτέρω. Και θέλω μετά όταν λουστώ και αυτά παιχταριά, στάστα, θα κάνω εγώ έτσι λίγο με τον πιστολάκι για να φύγω, να φύγω. Δεν θέλεις να σε παστατεύουν? Όχι. Αφού σε αρέσει το μασάζ, ξέρω. Το μασάζ μου αρέσει. Άλλο το μασάζ, άλλο το... Παρόλο βέβαια που δεν σε αρέσει το κομματήριο, νομίζω μεγάλη απόλαυση είναι το μανικιούρ πεντικιούρ όταν σου κάνουν. Αυτό ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ναι. Πώς μπορείς και τα συνδυάσεις, σ' αρέσει να σε τρίβουν, δηλαδή σ' αρέσει τα μαλλιά, σ' αρέσουν τα νύχια. Με ενοχλεί τα μαλλιά να με πολύ, δηλαδή θέλω να με εκτενήσει κάποιος να το κάνει γρήγορα. Να σου πω, έχουμε να τα πούμε. Ένα μισό χρόνο, δύο χρόνια. Όχι, όχι, δεν ξέρω, είναι πέρσι. Πριν γίνει το μεγάλο μπαμ του παραπέντε. Πώς ξεκίναγε. Το παραπέντε, τότε ήτανε. Τι έχει αλλάξει από τότε, εκτός από ότι θα έχεις γίνει πιο πλούσια από ό,τι ήσουν πριν σίγουρα. Σαντάλια. Όχι, και σας μαράζω. Γιατί. Τι έχει, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή οι ώρες δουλειάς είναι ίδιες. Είμαι με την ίδια παρέα και στο θέατρο ούτως ή άλλως, με τους ίδιους ανθρώπους και στο σύριαλ. Άλλαξε το ότι κουράστηκα λίγο παραπάνω γιατί δεν έκανα και διακοπές το καλοκαίρι με την ταινία. Καθόλου. Και αυτό εγώ δεν το αντέχω. Δεν ήταν σαν διακοπές όμως η ταινία, δηλαδή όταν... ήταν γιατί... Έχει την ταινία όπως σε μια παραλία. Ήμουν στην παραλία με τους φίλους μου, αλλά ξυπνάγαμε στις 5. Ναι, δεν πας στην παραλία στις 5. Καλύτερα στην παραλία στις 5 να δεις και το χάραμα. Εντάξει, δεν είναι. Πάντως ήτανε λίγο ταλαιπωρία. Σε κατάλαβα κάποια στιγμή που διάβασα μια συνέντευξη σου που λες ότι έχει ανέβει πολύ ο πύχης. Δηλαδή δεν ξέρω μετά το παραπέντε τι πρόκειται να γίνει. Το ξέρω, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτό το σκεπτικό. Γιατί η επόμενη παραπέντε πιθανόν να μην βρεθεί ποτέ. Καλά, οπωσδήποτε. Μα και το τι συνέβη μια φορά στη ζωή ενός τοπιού να κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Καλά, δεν είναι το θέμα της επιτυχίας μόνο τα νούμερα που... Μην ξεχνάς έτσι. Όχι. Κάνε με. Πεθαίνω με αυτά που κάνεις μια φορά τέτοια όταν... Εγώ δεν σε κοιτάω όταν μιλάς, σε κοιτάω όταν ακούς. Αυτά είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, έλα. Και πεθαίνω στο... Έλα ρε. Λοιπόν, πάλι να πιούμε, πάμε σε διεθνείς εξεπαιδεύουμε τις διεθνήσεις για να έχουμε μετά να πούμε τα ζωή. Μισό λεπτό να μην την κεράσω την κοπέλα πρώτα, παρακαλώ. Να κάνεις αυτό το γύφτικο με το... Είσαι τρελή που κάνω εγώ τέσσερα. Τη φόρμουλα. Να το αυτό. Αυτό το γύφτικο. Αυτό είναι λάθος. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν το πω. Πρέπει να ανοίξει τα μπάνια ώστε να μην ακουστεί τίποτα. Το ξέρω, ρε, εσύ, αλλά. Μου αρκεί ότι το ξέρει. Με πρόγγιξε τούτη εδώ. Εγώ. Ναι. Έλα, ρίξε το γυαλί φαρμάκι. Έλα, να ρίξει και διαφημίσει. Ρίξε και διαφημίσει. Στην υγεία σου, άντε, στην επιτυχία σου. Στην υγεία σου, μαράκι. Στην υγεία μου, φίλη. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρει. Είσαι έκραξε το ρε, μαράκι. Πού πα που γέλωσε. Άντε, στην υγεία σου. Διαφημίσει. Καλέ, μη φεύγετε. Δύο λεπτάκια θα κάνουμε μόνο. Ο επόμενος, ποιος έχει σειρά? Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Σμαράγδα Καρύδη. Σε περιβάλλον το μαθήριο, αλλά θα αρχίσουμε... Κλαίω εδώ όταν έρχομαι κάθε φορά. Ναι, είχαμε ρίξει πολύ πάθανο τότε. Τώρα θυμάσαι να τις κολοτούμπες πάλι. Πριν να αρχίσουμε τις κολοτούμπες, να ευχαριστήσω τη Δάφνη ΑΕ που μας έδωσε όλα αυτά. Όλο το κομματικό. Ναι, το κομματικό. Προηγουμένως που έλεγες ότι με κάνεις και τέτοια. Κάνεις μιμήσεις. Μ' αρέσει να παρατηρώ κάποιον και να μπαίνω στην ψυχή του που τον κάνει να το κάνει αυτό, όχι να το κάνω εξωτερικά. Ναι. Ποια μιμήσε πολύ καλά? Κάποια μου έχουν πει ότι μιμήσε πολύ καλά. Όχι. Δεν ξέρω, για το Φώτη όμως, να σου πω. Δεν ξέρω. Πες για το Φώτη όταν τον βλέπεις. Είχα ο Δημήτρης, μην με εκθέσεις. Ναι, όχι, γιατί μου είχε πει για κάτι μιμήσεις που έχεις κάνει γι' αυτό. Κάνω διάφορα. Πες το Φώτη όταν κάνει αυτό το που ακούει, που είναι ματάκι. Ο Φώτης κάνει τέλεια πράγματα. Καταρχήν δεν καταλαβαίνεις ποτέ αν τώρα αυτό σε κοροϊδεύει, σε ακούει. Παιδιά, ποτέ δεν κοροϊδεύω. Ποτέ. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό που έχεις. Έχει ενδιαφέρον. Έλεγες για το πριν τη διαφημίσεις ότι δεν είναι η επιτυχία του παραπέντε μόνο η τηλεθέαση.
Α, ναι, αυτό έλεγα, ότι δεν είναι αυτό που έλεγες ο Πύχης. Ο Πύχης μπήκε ψηλά γιατί είναι πολύ ωραία η δουλειά. Όχι επειδή έκανε τηλεθέαση. Όχι, μα γι' αυτό το είναι ωραία το σενάριο, είναι ωραία σκηνοθεσία, είναι ωραίοι οι συνάδελφοι, είναι ωραίο το κλίμα. Mm-hmm. Για μένα το πιο βασικό είναι και το κλίμα που. Γιατί... Είναι αλήθεια όλο αυτό το κλίμα. Τι δεν είναι, να πηγαίνεις σε μια δουλειά να είσαι 10 ώρες με κάποιους ανθρώπους που πρέπει να παίξετε μαζί. Το ξέρετε γιατί θα πείστε. Να παίξετε μαζί, να γελάσετε, να κλάψετε, να κάνετε και να μην υπάρχει καλή επικοινωνία. Για ποιο λόγο ορισμένοι άνθρωποι λυσάνε ότι όχι τα ότι βγαίνει καλά. Ότι ναι, αυτό, ναι, που λένε, αυτό που λένε βγαίνει, αλλά για μας είναι σημαντικό. Αλλά για ποιο λόγο ορισμένοι θέλουν να χαλάσουν αυτή την καλή σχέση που έχετε και να γράψουν, ας πούμε, ότι εσύ σκοτώνεσαι με τον καμπουτσίδι. Και τι να γράψουμε, μωρέ, αφού έχουν τόσες σελίδες. Να γράψουν ότι είμαστε φίλοι, το είπαν μία μετά. Ό,τι τσακωθήκανε θα γράψουμε, τα ξαναβρήκανε. Α, κάτι μετά... έλεγε το Στάρτ το Σαββατοκύριακο, η μπηχτή της Μαράγδας. Ποια το... μπηχτή? Δεν ξέρω, γιατί δεν το έδω, έβγαινα εκείνη την ώρα και έπεφτε το κρόλ και λέω τώρα χάνω την μπηχτή της Μαράγδας. Δεν θα ήταν τίποτα, ξέρεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Εσύ κάνεις τα πιο πολλά καραγκιοζηλικές στο γύρισμα από ό,τι έχουμε μάθει. Και στο παυτό, η Ελισάβετ. Καπουτζίδης. Και ο Καπουτζίδης κάνει. Μπορεί και εσύ να κάνουμε λίγο του έντο. Ο Καπουτζίδης βγάζει ωραία τραγούδια. Και εσύ. Και τα τραγουδάμε, τα χορεύω. Το τελευταίο σας σουξέ. Έχει κάνει ο Καπουτζίδης το CD του, λέγεται Θεραπεία. Και ποιο είναι αυτό? Πώς παίζεται? Θα με πάρει τηλέφωνο πάλι με τι έλεγες πάλι. Θεραπεία. Θεραπεία λέγε το CD του, έχει πολλά τραγούδια. Είναι για φάρμακα, για ασθένεια. Είναι κανείς υποχόντριο. Και δεν τα βγάζετε, θα χτυπήσετε στην αισθητική. Ναι, βέβαια. Ναι, είναι αισθητική. Παιδιά, φαντάζεστε. Αλλά είναι όλο για φάρμακα και αρρώστιες το κάθε τραγούδι. Πολύ χαρούμενα τραγούδια. Είναι υποχόντριος με τις αρρώστιες. Όχι. Κάπως ξεκίνησε και ξεκίνησε το αυτό το CD Θεραπεία, το οποίο έχει πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή έχει τραγούδια αφιερωμένα στους δερματοπάθειες, τραγούδια στην ψυχασθένεια. Ναι. Τώρα δεν ξέρω να μπορώ να πω, ας πούμε, γιατί μπορεί να διαφημίσουμε. Δηλαδή έχει ένα τραγούδι που λέγεται Τον Τακταρίν. Δεν μπορώ να σας τα πω κιόλας, γιατί τώρα, δεν λέω. Δεν το θυμάσαι την Τακταρίν. Δεν μπορώ να τα πω σε σπίτι. Είναι περιουσία πνευματική. Κατοχυρώνεται. Πες μου τον Τακταρίν πώς είναι τώρα. Ένα στιχάκι για τον Τακταρίν. Να έλα, θες να σου ρθώ κάτω. Θα σου κάνω τα νύχια, θες. Δεν το θυμάμαι καλά τώρα. Όχι, λέει κάτι Νεκταρίν για τα πόδια, το χρησιμοποιούν και τα χταπόδια, κάπως έτσι. Θα πάμε να δούμε μια ωραία τη βιόλα. Σ' αρέσει? Ποια? Και θα φαστάξει το τέτοιο μου τώρα. Ή τη βιόλα. Ή τη βιόλα. Τι λέμε. Τη βιόλα. Ρίξε τη βιόλα.